Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε πραγματικά καλά. Είμαι η Ζωή και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε ένα mini vlog, παύλα update για τα σιδεράκια μου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί πέρα έξω που τους ενδιαφέρει το θέμα με τα σιδεράκια και εγώ θέλω να σας λέω τα πάντα με τη δική μου εμπειρία και με τον τρόπο που κάνω εγώ τη θεραπεία, γιατί εγώ έχω κάνει και 4 εξαγωγές βεβαίως. Οπότε αν κάποιος εκεί πέρα έξω έχει κάνει εξαγωγές και θέλει να βλέπει την πρόοδο που κάνω στα δικά μου σιδεράκια και στα δόντια μου και πλου. Γι' αυτό. Αλλά και εγώ όταν θα τελειώσω να βλέπω αυτά τα βίντεο και να λέω κοίτα μωρέ, κοίτα πώς ήταν τα δόντια σου από 0 πήγε τσουκ στο 100. Οπότε θέλω να έχω κι εγώ, αλλά να βοηθήσω και κάποιον εκεί πέρα έξω, γιατί σας έχω πει και στα άλλα βίντεο σχετικά με τα σιδεράκια ότι εγώ όταν είχα μπει στη διαδικασία να ψάχνω σχετικά για τα σιδεράκια, να μάθω τα πάντα, αυτά που με ενδιαφέρανε εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχαν πάρα πολλά. Σχεδόν μηδαμινά ήταν τα βίντεο στο YouTube, στο ελληνικό YouTube, και πιο πολύ τις απορίες μου και όλα αυτά μου τα έλυνε το εξωτερικό YouTube. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, οπότε γιατί να μην βοηθήσω εγώ λιγάκι. Οπότε σήμερα πιο πολύ πιστεύω θα είναι ένα mini vlog, παύλα update. Δεν ξέρω αν θα το πούμε και vlog, γιατί δεν έχω να σας δείξω και κάτι το σπουδαίο. Αυτή τη στιγμή είμαι σπίτι και το ραντεβού μου, γιατί πώς είναι κάτω την κάμερα, και το ραντεβού μου το έχω το απόγευμα 6 παρά 20, παρά 25, παρά 4. Αυτό δεν θυμάμαι. Ναι, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Σήμερα έχω κλείσει ένα μήνα με τα κάτω τα σιδεράκια και νομίζω στα πάνω 7 μήνες. Οπότε πάνω θα πάμε να τα αλλάξουμε. Π.χ. εδώ έχω ένα σαν σερματάκι, είναι σαν πώς να το πω αυτό, σαν αλυσίδα. Κάνει αυτό το πράγμα, και κάνει το ένα δόντι με 2-3 πίσω, ώστε να μου τα τραβάει προς τα πίσω. Γι' αυτό αρχίζω και κάνω κάποια κενά και μπροστά σχεδόν παντού. Για κλείνουμε τα κενά πίσω και τσουκουτσουκ όλα αυτά, από ό,τι έχω καταλάβει. Και στα κάτω απλά προσπαθούμε να τα ξεκαβαλίσουμε λίγο τα δόντια, γιατί είναι λίγο το ένα πάνω στο άλλο. Βέβαια, να μην λέω μόνο τα... ότι εγώ δεν πονάω σε ζωή, δεν κάνω, δεν ράνω, δηλαδή από την καλή πλευρά, να το πούμε έτσι, γιατί αυτό έχει μόνο καλή πλευρά, να φτιάχνεις τα δόντια σου. Από την πλευρά του πόνου κτλ, να πω ότι δεν πόναγα που εφάρμοσα τα κάτω τα σιδεράκια κτλ. Δεν πόνεσα καθόλου. Απλά καθώς περνούσε ο καιρός, βασικά οι μέρες, αυτά τα σιδεράκια, συγγνώμη για τις σκηνές που βλέπετε, αλλά εντάξει, είμαστε μια παρέα. Πρέπει να βοηθήσουμε εκεί πέρα έξω κάποιον που τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Ντα. Δεν κολλείομαι εγώ σε τέτοια. Τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα σιδεράκι με, ας το πω ότι με έκοβε, με πλήγωνε από μέσα τις πρώτες μία εβδομάδα, σχεδόν μπορεί μία και κάτι, μπορεί και 2 να ήταν εβδομάδες, με πλήγωνε, με αποτέλεσμα να βάζω από μέσα στο όλο εκεί πέρα από εδώ πέρα, τούτο, εδώ, να βάζω κρεμούλα αναισθητική, να με περνάει και όλα αυτά. Αυτό μόνο, δεν έχω κάτι άλλο και ξεκόλλησα και ένα σιδεράκι. Μπράβο μου, επειδή δεν το είχα αναφέρει σε κανένα άλλο vlog, ότι έχω ξεκολλήσει σιδεράκια 2 φορές. Τον πρώτο μήνα, στα πάνω τα σιδεράκια, τον πρώτο μήνα ξεκόλλησα το τελευταίο σιδεράκι, γιατί... εγώ είχα φάει ένα σκληρό κομμάτι και το είχα... δεν ήταν τόσο σκληρό για να σπάσει, αλλά ήταν η κακιά στιγμή, δεν πειράζει, το φτιάξαμε. Και τώρα, στα κάτω σιδεράκια, η δεύτερη φορά, δεν είχα φάει κάτι σκληρό, δεν ξέρω, ούτε δάγκωσα κάτι έτσι, τίποτα, ξεκόλλησα αυτά εδώ. Αυτό είναι 2 φορές που το έχω πάθει, 1 πάνω και 1 κάτω. Δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν, αλλά αυτή τη φορά δεν ξέρω πώς έγινε, γιατί ούτε κατάλαβα ένα κράκ να κάνει μες στο στόμα, ούτε δάγκωσα κάτι σκληρό, ούτε έφαγα κάτι σκληρό. Και αν θα τρώγα κάτι σκληρό δεν θα σπάγανε τα πίσω. Και το ανακάλυψα βράδυ. ανέστητη εντελώς. Οπότε θέλω να το πω και αυτό, να το έχετε στο μυαλό σας ότι μπορεί να ξεκολλήσει και κάποιο σιδεράκι. Βέβαια εσείς αν έχετε εκεί που μένετε τον γιατρό σας, καλό θα είναι να τον παίρνετε το τηλέφωνο και να του λέτε, ξέρεις τι, μου έσπασε το σιδεράκι μου, πότε μπορώ να έρθω να μου το φτιάξεις? Και μπορείτε. Εγώ όμως δεν τον έχω εδώ το γιατρό μου. Μένω ο γιατρός μου είναι με τη Λίνη. Έρχεται μια φορά το μήνα. Κάθεται για λίγο και μετά ξαναφεύγει. Δεν ήταν το σωστό timing. Εντάξει, θα το φτιάξουμε τώρα. Αυτά φτιάχνονται, απλά καλό είναι να μην γίνονται. Σε εμένα τουλάχιστον, δικιά μου περίπτωση, γιατί είναι μακριά. Εμένα είναι κοντά, δηλαδή 2 λεπτά απόσταση, 1/4 απόσταση θα ήταν πολύ καλό, αλλά it's okay. Απλά θέλω να το πω κιόλας. Και λογικά, άμα θα έχω κάτι πιο ενδιαφέρον, θα σας το πω. Όχι με τα δόντια, γενικά μιλάω. Αν όχι, θα σας πω ξανά το update το βράδυ που θα έχουμε για τα δόντια και παύλα σιδεράκια. Για να ξέρετε κι εσείς. Και αυτό. Εμείς θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Πότε πάει. Bye bye. Γεια σας. Επέστρεψα. Τελικά δεν έγινε το βίντεο vlog που είχα πει στην αρχή. Αλλά έγινε μόνο ένα βίντεο update σχετικά με τα δόντια μου. Λοιπόν, όπως τώρα βλέπετε είμαι ήδη έτοιμη όλα αυτά. Έχω γυρίσει βέβαια και θα σας πω τα πάντα για τα σιδεράκια μου. Για την άνω γνάθο. Όπως σας είπα, και από εδώ και από εδώ βάζουμε κάτι σαν αλυσίδες που είναι έτσι, τέλος πάντων. Και τα έχουμε βάλει εδώ πέρα. Ήθελα να μου το βάλω πιο σφιχτά, αλλά τελικά δεν μου το έκανε. Έκανε όπως ήταν, νομίζω, το ίδιο. Και στα κάτω. Σας είχα πει ότι είχε ξεκολλήσει αυτό το σιδεράκι, διότι είχα δόντι, νωρίζα αυτό, το χτυπούσε, οπότε διαμαγείας, τέλος πάντων, έσπασε. Δεν πειράζει, δεν μου έβαλε κάχια τώρα, τίποτα, γιατί μου εξήγησε ότι πρώτα χρειάζεται αυτά εδώ, πιο πολύ αυτά εδώ, να πάει στη θέση του πίσω και μετά σε αυτά τα δόντι, ενεχεία πάνω, θα μου βάλει και το σιδεράκι για να το κάνουμε, να το βυθίσουμε μέσα στο ούλο και να το πάμε και στη θέση που πρέπει. Οπότε αυτή την περίοδο αυτό το δόντι δεν θα έχει κάποιο σιδεράκι μέχρι που να είναι η ώρα του. Αυτό ήταν το update μου σχετικά με τα σιδεράκια μου. Αυτό είναι τα κάτω, τα έχω 1 μήνα και τα πάνω νομίζω 7 μήνες. It's ok. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μου τα ανανέσα και όλα να είναι κατάλευκα τα λαστιχάκια, γιατί εγώ έχω τα διαφανές όλα αυτά. Και τώρα πείτε μου λίγο. Βλέπετε τώρα αυτή την μπλούζα που φοράω και θέλω να σας ρωτήσω εάν θέλετε να κάνω ένα clothing haul όταν μου έρθουν όλα μου τα ρούχα. Έχουν έρθει κάποια ρούχα, αλλά δεν μου έχουν έρθει όλα. Γι' αυτό θα θέλω να μου πείτε αν θέλετε να κάνω ένα βίντεο με όλα τα ρούχα που είναι να μου έρθουν τώρα και μέσα στην εβδομάδα λογικά που... Ναι, αυτό. Οπότε θα σας αφήσω κάπου εδώ. Αυτό είναι το update για τα δόντια μου. Θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε πολλά φιλάκια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, εγγραφή στο κανάλι μου, comment από κάτω, πατήστε κουδουνάκι, social media όλα από κάτω. Και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Γεια!